Με μελανά χρώματα περιέγραψαν την κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας οι εργαζόμενοι σε αυτά που σήμερα πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Πέμπτης, είπε στο πλαίσιο πανελλαδικής κινητοποίησης. Εκπρόσωποι τους από νοσοκομεία της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας διαμαρτυρήθηκαν για την εξάμηνη καθυστέρηση στην καταβολή των νυχτερινών και εξαιρέσιμων και για τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό. Οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που έχουμε να δούμε από το 2009 και αν λάβετε υπόψη ότι με το φόβο του ασφαλιστικού πάρα πολλοί εργαζόμενοι αποχώρησαν, υπάρχει τεράστια έλλειψη σε όλα τα νοσοκομεία. Σε λίγο καιρό θα ψάχνουμε να βρούμε άσπρη μπλούζα στα νοσοκομεία και δεν θα βρίσκουμε. Επίσης, αγωνιζόμαστε για να υπάρχει δημόσια και δωρεάν υγεία. Δεν μπορεί κανένας να παίζει με το δημόσιο εθνικό σύστημα υγείας. Είναι το μόνο που έχει μείνει πλέον σε αυτόν τον ταλέπορο λαό από αυτήν την οικονομική κρίση. Είναι το αποκούμπι του για να μπορέσει να βρει παροχές υγείας. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας τα κενά σε νοσηλευτικό προσωπικό είναι περίπου 60. Κενά παρατηρούνται επίσης στο διοικητικό και παραϊατρικό προσωπικό, την ώρα που η προσέλευση στα εξωτερικά ιατρεία έχει αυξηθεί κατά 40% τα τελευταία 2 χρόνια. Ένα ακόμη πρόβλημα που επισήμαναν οι εργαζόμενοι αφορά στη λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων. Τα υπηρεσιακά συμβούλια δεν λειτουργούν. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα με συναδέλφους που έχουν αποσπάσει και δεν έχουν καταφέρει να παραμείνουν με μόνιμη μετάταξη στη Λάρισα. Και μόνο με μετακινήσεις που προσπαθούμε να τους κρατήσουμε στο νοσοκομείο, κάτι το οποίο δεν μπορεί να δώσει λύση. Θέλουμε άμεσα αυτή τη στιγμή να συγκροτηθούν και να λειτουργήσουν τα υπηρεσιακά συμβούλια. Σήμερα οι εργαζόμενοι είχαν συνάντηση με το διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Λάζαρο Μακρύ, ο οποίος, όπως μας μεταφέρουν οι εργαζόμενοι, δεσμεύτηκε ότι στα νοσοκομεία της Λάρισας δεν θα υπάρξει μείωση του αριθμού των κλινών. Και όσοι καταλαμβάνουν καρέκλες διοικήσεως, γιατί θα έρθουν και νέες διοικήσεις στα νοσοκομεία όσον ούπο, θα πρέπει να καταλάβουν καλά ότι όσοι έρχονται παρέρχονται, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι οι μόνιμοι υπερασπιστές του και δεν θα λυγίσουν ποτέ ούτε στους εκβιασμούς ούτε στις απειλές τους. Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία για την υποχρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας και για τα ιδιαίτερα προβλήματα που το κάθε ίδρυμα αντιμετωπίζει θα συνεχιστούν καθώς έχει αποφασιστεί πρόγραμμα δράσεων για το επόμενο διάστημα. Στις 17 Απριλίου θα προχωρήσουν σε εξάωρη στάση εργασίας και θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας.